Τα αρνίσια και φτεδάκια κοκκινιστά είναι μια συνταγή που όταν τα δοκιμάσετε θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Η δική μου εκδοχή είναι η καλύτερη. Θέλω να τη δοκιμάσετε, θέλω να τη φτιάξετε, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα αρνίσια και φτεδάκια κοκκινιστά θα χρειαστούμε ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, μία σκελίδα σκόρδο, μία κουταλιά της σούπας κοφτή λούρπακ soft ανάλατο, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 40 γραμμάρια ψωμί τριμμένο, 50 γραμμάρια ελιές σε ροδέλες, 100 γραμμάρια φέτα, 500 γραμμάρια κιμά αρνίσιο, αλεύρι για όλες τις χρήσεις για το πανάρισμα, 500 ml λιέλαιο για το τηγάνισμα, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα, μία κουταλιά της σούπας λούρπακ soft ανάλατο, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, μία πρέζα ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό κίμινο, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 50 γραμμάρια κρασί, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 500 γραμμάρια νερό, ένα κουταλάκι του γλυκού δενδρολίβανο, ένα κουταλάκι του γλυκού δυόσμο, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πουρέ πατάτας, δενδρολίβανο, δυόσμο, ρίγανη, φέτα και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα σας δίνω ένα-ένα τα μυστικά για τη συνταγή, για να μπορέσετε να την καταλάβετε. Αυτή η συνταγή με αρνίσια και φτεδάκια, κοκκινιστά, δεν θα έχει απλά αρνίσιο κιμά. Τι θα έχει άλλο μέσα? Θα έχει ελιές. Ένα το κρατούμενο. Τι άλλο θα έχει μέσα? Πάμε να σας το φέρω από το ψυγείο. Θα έχει φέτα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ λούρπακ soft ανάλατο και αρκεί μία κουταλιά soft στο φαγητό σας για να απογειώσει τη γεύση του. Δεν βάζουμε λαδάκι σε αυτή τη συνταγή γιατί φτιάχνουμε αρνίσια και φτεδάκια. Οπότε θέλουμε ακόμα και τα λιπαρά που βάζουμε να ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία, να είναι ζωικά τα λιπαρά μας για να γίνει πιο πλούσια η γεύση στο φαγητό μας. Οπότε χρειαζόμαστε ένα τηγανάκι, μία κουταλιά κοφτή τη σούπα στο τηγάνι, εδώ. Και πάμε τώρα να προσθέσουμε μέσα τα υλικά μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με φρέσκο κρεμμυδάκι. Θέλω και το πράσινο και το λευκό μέρος. Αλλά το λευκό μέρος, έτσι όπως είναι, θα το χωρίσω στα τέσσερα. Γιατί θέλω να το ψιλοκόψω ουσιαστικά. Εδώ. Τέλεια. Ίσα-ίσα θέλω να μαλακώσω το φρέσκο κρεμμυδάκι. Για να μπορέσω να πλάσω τα κεφτεδάκια μου. Άμα δεν μαλακώσει, δεν θα μπορέσω. Θα σπάνε τα κεφτεδάκια. Οπότε ρίχνω μέσα στο τηγάνι το φρέσκο κρεμμυδάκι. Και τώρα το σκόρδο κατά βούληση. Μπορείτε να βάλετε μέχρι και τρεις σκελίδες σκόρδο στη συνταγή, αναλόγως πόσο σκορδάτο σας αρέσει το φαγητό. Θα ξεκινήσουμε με μία και βλέπουμε. Σωστά? Ναι. Λοιπόν. Μία σκελίδα σκόρδο, φύγαν όλα. Παναγία μου. Εδώ. Την ψιλοκόβω. Γιατί πάλι στην ίδια φιλοσοφία τι θέλω. Θέλω να πλάσω τα κεφτεδάκια μου. Οπότε, άμα είναι μεγάλα κομμάτια πολλαχανικά μέσα, σκόρδο, κρεμμύδι, γενικά θα δυσκολευτώ πάρα πολύ στο να τα πλάσω. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, ρίχνω και το σκόρδο μέσα. Εδώ. Οπότε, αρωματίζω τα λιπαρά μου. Έχω ρίξει το σκόρδο, έχω ρίξει το φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα ρίξω το κίμινο εδώ μέσα. Οπωσδήποτε. Μία κουταλιά του γλυκού για να αρωματιστεί ακόμα περισσότερο. Πιπέρι. Και αλάτι. Καλά, αλάτι θα βάλω κι άλλο γιατί χρειάζεται συνταγή μου αλατάκι. Οπότε, ανακατεύω και κοιτάξτε μία αρωματική υπέροχη πάστα που έχουμε ετοιμάσει. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ πέρα είναι όλο το μυστικό της γεύσης. Έτσι όπως είναι, το ρίχνω σε ένα μπολ. Παναγία μου. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, πάρα πολύ εύκολα. Ρίχνω μέσα το ψωμάκι μου. Εδώ. Τις ελιές. Τη φέτα. Το κιμά. Πολύ εύκολη συνταγή, πραγματικά πανεύκολη. Και θέλω ξανά αλατοπίπερο. Υπολογίζουμε ότι η συνταγή μας θέλει περίπου 15 γραμμάρια αλάτι. Οπότε πρέπει να βάλουμε το αλάτι τώρα.
Γιατί άμα δεν βάλουμε αλάτι στο αρνί, καταλαβαίνετε ότι το αρνί δεν βγαίνει νόστιμο. Ένα μυρωδικό που πηγαίνει πάρα πολύ σε αυτά τα κεφτεδάκια είναι το δεντρολίμανο. Δεν θα βάλω για να μην σας το κάνω πολύπλοκο. Έχουμε βάλει τη φέτα, έχουμε βάλει μέσα και τις ελιές μας. Οπότε το μείγμα μας είναι έτοιμο. Τώρα, όπως βλέπετε, έχω δίπλα ένα τηγάνι που θα ζεστάνω το λαδάκι μου μέσα για να τηγανίσω τα κεφτεδάκια μου. Και πάμε να πλάσουμε ωραία κεφτεδάκια. Η διαδικασία είναι πανεύκολη, πάρα πολύ γρήγορη. Και σε περίπτωση που δεν έχετε φτιάξει ποτέ στη ζωή σας κεφτεδάκια κοκκινιστά, πραγματικά δεν ξέρετε τι χάνετε. Και τα μοσχαρίσκια είναι πολύ ωραία, αλλά τα αρνίσκια πάνε σε άλλο επίπεδο. Είναι πιο γεμάτα σε γεύση, είναι πιο ιδιαίτερα και πραγματικά είναι πιο γκουρμέ. Οπότε, έτσι όπως είναι, θα ανακατέψω καλά όλα τα υλικά. Και θέλω να δώσετε χρόνο. Να ανακατέψετε αρκετά καλά για να μπορέσουν να πάνε τα υλικά μας παντού, να πάει το κρεμμυδάκι παντού, να πάει το κείμενο παντού. Πάει φέτα παντού, να σπάσει τελείως. Δεν θα πάρει πολύ ώρα. Απλά θέλω ένα λεπτάκι να είστε εδώ, να ανακατεύετε και στο τέλος θα γίνει κάτι υπέροχο. Λοιπόν, τώρα, τα πράγματα είναι απλά. Το πόσο μεγάλα θέλετε να πλάσετε τα κεφτεδάκια είναι καθαρά θέμα γούστου, φίλε Μπελέση, σωστά. Σωστά. Εσένα σ' αρέσουν τα κεφτεδάκια να είναι μεγάλα ή μικρά? Θα τα προτιμούσα μικρά. Να τα τρώω σαν τον Μπόλντο. Ακριβώς. Έτσι, αυτός είσαι. Λοιπόν. Οπότε πλάθουμε μικρά κεφτεδάκια, εδώ. Κατευθείαν μέσα στα αλεύρι. Εδώ. Λοιπόν, και το τελευταίο κεφτεδάκι είναι έτοιμο. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο δεν θέλουμε πολύ αλεύρι. Όχι ότι άμα βάλουμε παραπανήσιο αλεύρι θα μείνει. Θα πάει στον πάτο από το τηγάνι. Οπότε, για να μην κάψουμε το λάδι, άμα το κάνετε σε δύο δόσεις, φροντίστε το παραπανήσιο αλεύρι να το αφήσει στην άκρη. Διονύση, έλα εδώ. Γρήγορα. Φέρτε τρυπητή. Αυτός είσαι. Λοιπόν, άρα τώρα τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια μας, 2-3 λεπτάκια και μόλις τηγανιστούν και γίνουν σεξι, ήδη άρχισαν να γίνονται, τότε θα ετοιμάσουμε την κόκκινη σάλτσα για να τα βουτήξουμε μέσα και να φτιάξουμε κοκκινιστά αρνίσκια κεφτεδάκια με φέτα και yes. Χειροκρότημα. Σε 2 λεπτά. Ο κεφτές καταχωρείται το 1800 στο Oxford English Dictionary ως κάθε συνδυασμός ακατέργαστου ή μαγειρεμένου κρέατος διαμορφωμένου σε σφαίρες, ενώ ιστορικές αναφορές θέλουν τους αρχαίους Ρωμαίους να τρώνε βόλους φτιαγμένους με κρέας και σάρκα ψαριών, σουπιάς ή γαρίδας, μια συνταγή που κατέφτασε μέσω εμπόρων από την Ανατολή, όπου ο κεφτές ήταν ένα μείγμα κυμά λιωμένης μελιτζάνας και διαφόρων μυρωδικών. Και τα κεφτεδάκια μου είναι έτοιμα, κοιτάξτε εδώ. Έχουν φετούλα, έχουν λίτσες. Κανα δύο-τρία μας τις ανοίξουν, δεν πειράζει. Είναι λογικό γιατί έχουν τη φέτα μέσα και τις ελιές. Οπότε είναι λογικό να ανοίξουν, αλλά δεν πειράζει. Θα μπουν μέσα σάλτσα, θα είναι τέλεια. Πεντανόστιμα. Πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γευστικά. Καλά, μπορούμε να τις σερβίρουμε και έτσι όπως είναι σκέτα. Ξαναλέω ότι κανα δύο-τρία θα τις ανοίξουν, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Λοιπόν, αυτό πάει στην άκρη, να κρυώσει εδώ. Μια χαρά. Και. Walk πάνω στη φωτιά και ξεκινάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Η σάλτσα μας είναι πανεύκολη. Είναι η κλασική σάλτσα που χρησιμοποιούμε παντού. Ουσιαστικά ξεκινάμε με τι. Κρεμμύδι σκόρδο. Εδώ. Χοντροκομμένο. Τώρα στην ίδια φιλοσοφία θα χρησιμοποιήσουμε πάλι λίγο soft μέσα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε λαδάκι. Γιατί θέλουμε να δένει γεύση καλύτερα μαζί με τα αρνίσια και φτεδάκια μας. Οπότε μία κουταλιά της σούπας Lurpak Soft. Εδώ. Τέλεια. Και ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι. Παναγία μου. Και το σκόρδο πάλι είναι σχετικό. Μπορούμε να βάλουμε από μία έως... Καλά, μπορούμε να βάλουμε και 4 και 5 σκελίδες σκόρδο. Από τη στιγμή που θα τις σοτάρουμε δεν έχουν έντονη γεύση, οπότε θα γίνουν τέλειες. Λοιπόν, ρίχνω μέσα τη ζάχαρη μου και σοτάρω καλά εδώ. Εδώ είμαστε. Οπότε τώρα το soft μαζί με το κρεμμύδι και τη ζάχαρη θα καραμελώσουν, θα βγάλουν μια υπέροχη γεύση. Είναι η γεύση που θέλουμε σε αυτή τη συνταγή. Ανακατεύουμε καλά. Παναγία μου, καίει αυτό το κρεμμύδι. Μου κάψει τα μάτια. Τέλεια, όλα καλά. Και μόλις είναι έτοιμο το κρεμμύδι, μόλις είναι έτοιμο, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εγώ τα μάτια μου θα ρίξουμε μέσα στο κείμενο. Θέλουμε περίπου μία κουταλιά του γλυκού, κοφτή κείμενο. Ρίχνουμε μέσα. Ανακατεύουμε να αρωματίσει τα κρεμμύδια. Ακριβώς η ίδια φιλοσοφία με πριν, ακριβώς η ίδια φιλοσοφία που κάναμε πριν για τη γέμιση στον κυμά μας. Ρίχνουμε μέσα τον πελτέ ντομάτας. Εδώ.
σοτάρουμε. Και τώρα τι ώρα ήρθε, φίλε Μπελέση? Είναι η μεγάλη ώρα. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η ώρα που θα ντεγκλασάρουμε το τηγάνι μας. Με τι? Με κρασί. Ρίχνουμε το κρασί. Ακούμε αυτό το μαγικό θόρυβο που μας αρέσει. Εδώ. Εξατμίζεται το κρασάκι. Ρίχνουμε μέσα την ντομάτα του, το νερό. Άμα έχετε έναν κύβο κοτόπουλο να ρίξετε μέσα, θα ρίξετε κύβο. Άμα δεν έχετε κύβο, η ζωμό τη ρίχνουμε. Αρκετό άλατο πίπερο. Ρίχνουμε αλάτι. Ρίχνουμε πιπέρι. Και προσθέτουμε μέσα τα κεφτεδάκια μας. Εδώ. Όλαλα. Όλαλα, 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 όλαλα. Και τώρα σιγοβράσουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα μας, περίπου 15-20 λεπτά. Και μόλις δέσει η σάλτσα μας, το φαγητό θα είναι έτοιμο για να το σερβίρουμε. Στο τέλος θα ρίξω μπόλικο ψιλοκομμένο δυρολίβανο και φέτα από πάνω και θα γίνει χαμός. Και τα κεφτεδάκια μου είναι έτοιμα. Σβήνω τη φωτιά, τα αφήνω στην άκρη. Το αλεύρι που βάλαμε γύρω-γύρω από τα κεφτεδάκια έχει κάνει τη δουλειά του, έχει σφίξει τη σάλτσα. Οπότε ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε είτε πατάτες τηγανιτές, εφόσον θέλουμε να τα κάνουμε πιο έτσι, rustic. Άμα θέλουμε να τα βγάλουμε πιο γκουρμέ, τι θα βάλουμε? Πουρεδάκι. Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε να κάνετε το καλύτερο πουρέ που υπάρχει στον πλανήτη, υπάρχει βίντεο στο YouTube μας. Απλά πατάτε πουρές, πατάτας, Άκης Πετρετζίκης. Θα δείτε όλα τα μυστικά και όντως θα φτιάξετε το πιο ποιοτικό πουρέ που έχετε δοκιμάσει. Λοιπόν, θα κάνω ένα μικρό κρεβατάκι γιατί θέλω να βάλω τα κεφτεδάκια πάνω από το πουρέ. Ουσιαστικά να μείνει όλη η σάλτσα πάνω από το πουρέ και να γίνει χαμός, μου τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, ερώτηση δεύτερη. Δυόσμο ή δεδρολίβανο, τι θέλετε? Ένα από τα δύο μπορώ να βάλω. Νομίζω δυόσμο είναι το καλύτερο. Ξαναρωτάω, τι θέλεις? Ο Μίτσος αποφασίζει σήμερα. Δεντρολίβανο. Μπράβο, αγόρι μου. Σοφή επιλογή. Γι' αυτό θα πας μια μέρα πολύ μπροστά. Θα κόψουμε λίγο δεντρολίβανο. Και λίγο ρίγανη. Εδώ. Επειδή θέλω να τα έχουμε όλους μου καλά και επειδή θέλω να τα έχω καλά και με τον Μπελέση, θα κόψω και λίγο δυόσμο. Γιατί καταλαβαίνετε, ο Μπελέσης είναι ο άνθρωπος που στο Άκης Food Tour οδηγάει το ελικόπτερο, αυτό που παίρνει τα πλάνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ο πιλότος μας. Αυτός είναι. Πες σε παρακαλώ που έχεις πάει στο στρατό, σε ποιο τμήμα? Στην πολεμική αέρα. Αυτός είσαι. Θα ρίξω τα μισά μου μυρωδικά μέσα, εδώ, γιατί θέλω να αρωματίσω το φαγητό μου. Και τα άλλα μισά θα τα ρίξω από πάνω. Το δεντρολίβανο να σας πω ότι είναι φανταστικός φίλος με τα αρνίσια, τα κεφτεδάκια. Πού είναι η κουτάλα μου? Εδώ, αυτή θέλω. Εδώ είμαστε. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Και σε ποιον δεν τρέχουν τα σάλια τώρα, κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Πόσα να βάλω? Πόσα θα είναι μια καλή μεριδά για σένα, φίλε Μπελέση? Νομίζω είναι εντάξει, είναι εντάξει. Να βάλω λίγο σαλτσούλα? Ναι, χρειάζεται. Εδώ είμαστε. Θα ρίξω λίγο φετούλα από πάνω. Και θα ρίξω και τα υπόλοιπα φρέσκα μου μυρωδικά από πάνω. Θα ρίξω και μπόλικο πιπέρι. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Για τα αρνίσια και φτεδάκια κοκκινιστά, τοποθετούμε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε το soft. Ψιλοκόβουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι και το σκόρδο και τα βάζουμε στο τηγάνι. Προσθέτουμε το κίμινο, πιπέρι, αλάτι και σοτάρουμε. Μεταφέρουμε το μείγμα σε μπολ και προσθέτουμε το ψωμί, τις ελιές, τη φέτα, τον κιμά, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Πλάθουμε κεφτεδάκια και τα βάζουμε σε ταψί με αλεύρι. Αφαιρούμε το περιττό αλεύρι από τα κεφτεδάκια και τα βάζουμε σε τηγάνι με ηλιέλαιο σε μέτρια φωτιά. Τηγανίζουμε σε δόσεις μέχρι να πάρουν χρώμα. Αφαιρούμε και αφήνουμε στην άκρη. Για τη σάλτσα, σε βαθύ τηγάνι σε μέτρια φωτιά, βάζουμε το soft και ρίχνουμε το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια και το σκόρδο ψιλοκομμένο. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το κίμινο, το μπελτέ και σοτάρουμε. Σβήνουμε με το κρασί, βάζουμε την ντομάτα, το νερό, αλάτι, πιπέρι, τα κεφτεδάκια και σιγοβράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Ψιλοκόβουμε το δεντρολίβανο,
το δυόσμο και τη ρίγανη και τα προσθέτουμε στο τηγάνι. Σερβίρουμε με πουρέ πατάτας, φέτα τριμμένη, δεντρολίβανο, δυόσμο, ρίγανη και πιπέρι. Κοίτα εδώ. Καίει. Καίει, αλλά δεν με νοιάζει. Είναι μοναδικό. Αυτός ο κεφτές είναι αεροπορικός κεφτές. Τον αφιερώνω στο φίλο μου τον Μπελέση. Είναι από άλλον πλανήτη. Πετάει. Είναι εδάφους αέρος. Είναι καταπληκτικό. Σε περίπτωση που τα δοκιμάσετε, ίσως και να γίνουν τα αγαπημένα σας κεφτεδάκια που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Οπότε, μόλις τα δοκιμάσετε, θέλω να μου στείλετε μηνύματα και να μου πείτε πώς σας φάνηκαν. Παναγία μου.